Πολύ πιθανό να έχετε ακούσει ότι την ζάχαρη την αποκαλούν λευκό δολοφόνο. Αυτό φυσικά δεν είναι τυχαίο. Οι επιβλαβείς επιπτώσεις από την κατανάλωσή της είναι προφανείς και γνωστοί σε όλους. Είναι η κυριότερη αιτία παχυσαρκίας, καρδιαγγειακών παθήσεων, πρόωρης γύρανσης και πολλών διαταραχών. Έχει αποδειχθεί από μελέτες ότι η δράση της ζάχαρης στον εγκέφαλό μας έρχεται πολύ κοντά και μπορεί να συγκριθεί με τον εθισμό σε εξαρτησιογόνες ουσίες. Ξέρετε όμως τι μπορεί να συμβεί με τον οργανισμό και το σώμα σας εάν σταματήσετε να τρώτε ζάχαρη? Στην πραγματικότητα, πολλά θα συμβούν και παρακάτω θα μοιραστώ μαζί σας τις μεγαλύτερες αλλαγές που θα έχετε στο σώμα σας αν απαλλαγείτε από αυτή την εξάρτηση. Γι' αυτό μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος, το βίντεο θα είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ γλυκό. Με την ευκαιρία φίλοι μου, αν θέλετε κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και το καμπανάκι πατήστε για να μην χάνετε τα νέα βίντεο που ετοιμάζω για εσάς. Στις πρώτες ώρες αφού κόψετε τη ζάχαρη, το πιο σημαντικό είναι να αντέξετε και να μην μετανιώσετε που πήρατε αυτή την απόφαση. Αυτή είναι μια φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού, επειδή η ζάχαρη δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο. Σίγουρα θα έχετε παρατηρήσει ότι μόλις φάτε κάτι γλυκό, πολύ σύντομα θέλετε να ξαναφάτε κάτι γλυκό. Έτσι δεν είναι? Αλλά αν μπορέσετε να αντέξετε αυτή την κρίσιμη στιγμή, τότε υπάρχει η πιθανότητα να σπάσετε αυτό τον φαύλο κύκλο. Φυσικά, αυτό δεν θα είναι αρκετό, αλλά είναι μόνο η αρχή της προσπάθειάς σας, επειδή η πραγματική κρίση θα έρθει μετά από μερικές μέρες αφού κόψετε τη ζάχαρη. Κάπως έτσι περιγράφουν την αίσθηση που βίωσαν οι άνθρωποι που την έτρωγαν συνεχώς και μετά την έκοψαν απότομα. Πραγματική κρίση. Και αυτό φυσικά δεν προκαλεί έκπληξη, επειδή αποδείχθηκε ότι η ζάχαρη προκαλεί πραγματικό εθισμό και μετά από μερικές μέρες θα έρθετε αντιμέτωποι με έναν τεράστιο πειρασμό να υποκύψετε να φάτε κάτι γλυκό. Θα έχετε στρες και άλλες όχι τόσο ευχάριστες συναισθηματικές καταστάσεις. Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις των ειδικών, είναι αρκετό να αντέξετε τουλάχιστον μία εβδομάδα, για να καταλάβετε ότι η πιο κρίσιμη περίοδος έχει περάσει. Πάμε τώρα να δούμε τα θετικά που θα έχετε αν κόψετε τη ζάχαρη. Καταρχήν, όσο παράξενο και αν ακούγεται αυτό, μετά την περίοδο της αντίδρασης του οργανισμού θα αρχίσετε να νιώθετε περισσότερη ενέργεια. Αυτό κυρίως οφείλεται στο σταθερό επίπεδο της γλυκόζης στο αίμα. Η ζάχαρη είναι καθαρή γλυκόζη και πάει στο αίμα γρηγορότερα από κάθε άλλο υδατάνθρακα. Προκαλεί μεγάλη έκρηξη ινσουλίνης και σκαμπανεβάσματα στα επίπεδα της γλυκόζης. Αυτό επιδρά αρνητικά στην ψυχολογία σας και στο επίπεδο της ενέργειάς σας. Οι άνθρωποι που έχουν σταματήσει να τρώνε ζάχαρη αισθάνονται περισσότερη ευεξία, είναι πιο χαρούμενοι και γεμάτοι δύναμη. Το επόμενο θετικό αποτέλεσμα που θα αρχίσετε να βλέπετε είναι ο έλεγχος του βάρους σας. Ο λόγος που η ζάχαρη είναι εχθρός της σιλουέτας οφείλεται στην υψηλή βιοδιαθεσιμότητα που έχει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι 100 θερμίδες που θα καταναλώσετε παράδειγμα από τον μπρόκολο δεν ισούνται με τις 100 θερμίδες που θα καταναλώσετε από τη ζάχαρη. Γιατί συμβαίνει αυτό? Πολύ απλά, επειδή το μπρόκολο έχει χαμηλή βιοδιαθεσιμότητα. Δηλαδή, δεν θα αφομοιωθούν και οι 100 θερμίδες από τον μπρόκολο. Αυτό φυσικά δεν μπορούμε να πούμε και για τη ζάχαρη, όπου όλες οι θερμίδες θα αφομοιωθούν και θα εισέλθουν στο αίμα. Αυτός είναι ο κυριότερος λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι αποκτούν περιττό βάρος, επειδή οι θερμίδες που έχει η ζάχαρη είναι πολύ εύπεπτες. Δηλαδή, δεν μας φτάνει ότι είναι πολλές, ο οργανισμός θα τις αφομοιώσει όλες. Γι' αυτό μετά από ένα διάστημα αφού κόψετε τη ζάχαρη, θα αρχίσετε να βλέπετε τις αλλαγές στην εμφάνισή σας. Πραγματικά, χάρη σε αυτή την απόφαση θα χάσετε ένα μέρος του βάρους σας και θα φαίνεστε πιο ελκυστικοί. Το επόμενο που θα βελτιωθεί θα είναι η λειτουργία του πεπτικού συστήματος. Και γενικά τα άτομα που έχουν προβλήματα με το στομάχι και τα έντερα, οι ειδικοί συνιστούν να περιορίσουν την κατανάλωση ζάχαρης. Άλλο ένα ευχάριστο πράγμα που θα σας συμβεί είναι ότι θα βελτιωθεί η αίσθηση της γεύσης σας. Και πράγματι, όταν θα κόψετε τη ζάχαρη, τα αισθητήρια όργανα θα σταματήσουν να βομβαρδίζονται από τις επιθέσεις της γλυκιάς γεύσης και το φαγητό θα αρχίσει να σας φαίνεται πιο νόστιμο, ενώ θα μάθετε να βιώνετε πραγματική απόλαυση από την νόστιμη και ποιοτική τροφή. Είναι πραγματικά εκπληκτικό το πώς περιγράφουν οι άνθρωποι τις αισθήσεις τους μετά από ένα διάστημα αφού έκοψαν τη ζάχαρη. Πραγματικά απέκτησαν νέα ζωή, άρχισαν να αισθάνονται καλύτερα και να φαίνονται πολύ νεότεροι. Επιπλέον, οι άνθρωποι που είχαν ακμή επιβεβαιώνουν ότι μόλις έκοψαν τη ζάχαρη, η κατάσταση του δέρματός τους είχε βελτιωθεί σημαντικά. Γενικά η ζάχαρη σε οποιαδήποτε μορφή της επιδρά αρνητικά στην κατάσταση του δέρματος. Το δέρμα φαίνεται πιο γερασμένο και καθόλου ελκυστικό. Μετά από ένα διάστημα αφού κόψετε τη ζάχαρη, θα αρχίσετε να κοιμάστε πολύ καλύτερα. Όσο και αν ακούγεται παράξενο, έχει διαπιστωθεί ότι οι άνθρωποι που καταναλώνουν πολλά γλυκά έχουν προβλήματα με τον ύπνο.
Όταν κόψετε τη ζάχαρη, θα βελτιωθεί όχι μόνο η ποιότητα, αλλά και το βάθος του ύπνου σας. Η μνήμη και οι νοητικές σας ικανότητες θα βελτιωθούν αισθητά αφού κόψετε τη ζάχαρη. Και αυτό επειδή η ζάχαρη μπορεί να δημιουργήσει όχι μόνο την παχυσαρκία, αλλά και το μεταβολικό σύνδρομο, το οποίο επιδρά αρνητικά στις νοητικές ικανότητες του εγκεφάλου. Επίσης, θα βελτιωθεί και η λειτουργία του καρδιαγγειακού σας συστήματος. Σε ένα από τα βίντεο που υπάρχει στο κανάλι, είχα αναφέρει ότι οι καρδιαγγειακές παθήσεις είναι το βασικό πρόβλημα της εποχής μας. Και η ζάχαρη είναι ο κυριότερος συντελεστής στην εκδήλωση αυτών των προβλημάτων. Επειδή η ζάχαρη δημιουργεί μικροφλεγμονές στα αγγεία, με αποτέλεσμα την εκδήλωση θρόμβων. Και πράγματι, πολλοί ειδικοί υγείας επιβεβαιώνουν ότι η χοληστερίνη δεν είναι τόσο επικίνδυνη για τα αγγεία μας όσο η ζάχαρη. Και στην περίπτωση που ήδη έχουν δημιουργηθεί οι θρόμβοι, αυτό θα επιδεινώνει την κατάσταση και θα αυξάνει το ρίσκο εμφάνισης εμφράγματος ή εγκεφαλικού. Γι' αυτό οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα με την αρτηριακή πίεση και γενικά οποιοδήποτε πρόβλημα με τα αγγεία ή την καρδιά, καλό θα ήταν να τροποποιήσουν τη διατροφή τους και να αναθεωρήσουν τη σχέση τους με τη ζάχαρη. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας. Γενικά ιστορικά έχει καθιερωθεί ότι η ζάχαρη είναι νόστιμη και άκρως σημαντική για τον οργανισμό. Κάποιοι πιστεύουν ότι είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του εγκεφάλου. Η γλυκιά γεύση είναι σήμα για τον εγκέφαλό μας, ότι αυτό είναι νόστιμο, άρα είναι και θρεπτικό και θα προσφέρει άμεση ενέργεια. Αυτό σε ένα μέρος είναι αλήθεια. Να ξέρετε ότι ο εγκέφαλος πάντα θα μας επιβραβεύει με μια γενναιόδορη δόση ορμονών της χαράς στις τροφές οι οποίες περιέχουν εύκολη πηγή ενέργειας και μπορούν γρήγορα να αποθηκευτούν σε λίπος. Και αυτό συμβαίνει επειδή το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να επιβιώσει. Η πείνα για τους ανθρώπους της παλιάς εποχής ήταν πραγματική πρόκληση σε σύγκριση με τη σημερινή εποχή που έχουμε αυθονία τροφών. Πραγματικά τα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι γεμάτα με φθηνές θερμίδες. Έχουν γίνει αρκετές μελέτες και αποδείχθηκε ότι η δράση της ζάχαρης στον εγκέφαλό μας έρχεται πολύ κοντά στο πώς επιδρούν οι εξαρτησιογόνες ουσίες. Και πράγματι, όταν επιχειρήσετε να κόψετε εντελώς τη ζάχαρη και τις τροφές που περιέχουν ζάχαρη, θα έρθετε αντιμέτωποι με το σύνδρομο απόρριψης ή στέρησης. Το στερητικό σύνδρομο είναι η εμφάνιση σωματικών και ψυχολογικών συμπτωμάτων όταν γίνει η διακοπή στην ουσία που προκαλεί εξάρτηση. Με βάση στατιστικής, το 80% των τροφών που υπάρχουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ περιέχουν ζάχαρη. Το ποσοστό είναι πραγματικά μεγάλο. Να σας φέρω ένα παράδειγμα από την βιομηχανία τροφίμων. Όταν ξεκίνησαν να παράγονται τα πρώτα cornflakes και δημητριακά, αυτά δεν είχαν ζάχαρη και ο κόσμος δεν τα προτιμούσε. Όταν λοιπόν η βιομηχανία τροφίμων πειραματικά άρχισε να βάζει ζάχαρη, τότε παρατήρησε ότι οι πωλήσεις είχαν αυξηθεί. Τώρα πλέον όλα τα δημητριακά περιέχουν ζάχαρη. Επειδή πολύ απλά, έτσι είναι πιο νόστιμα. Αυτό που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι η ζάχαρη έχει διαφορετικές μάσκες πίσω από τις οποίες κρύβεται. Πώς συμβαίνει συνήθως? Παράδειγμα, κάποιος παίρνει την απόφαση και ξεκινάει να ασκεί υγιεινό τρόπο ζωής. Πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ για να αγοράσει τα τρόφιμα. Επιλέγει το τρόφιμο που θέλει να αγοράσει, δεν βλέπει πάνω στη συσκευασία να γράφει τη λέξη ζάχαρη και θεωρεί ότι μπορεί να το προσθέσει στο καλάθι του, έχοντας στο μυαλό του ότι αγόρασε κάτι υγιεινό. Αλλά δεν υποψιάζεται καν ότι η ζάχαρη έχει πολλές διαφορετικές μάσκες πίσω από τις οποίες κρύβεται. Οι βιομηχανίες τροφίμων χρησιμοποιούν εναλλακτικούς ορισμούς της ζάχαρης. Παράδειγμα, μπορούν να γράψουν γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, σαχαρόζη, μαλτόζη, δεξτρόζη, φρουκτόζη ή υδρολυμένο άμυλο. Τα παραπάνω είναι στην πραγματικότητα μορφή ζάχαρης. Οι πολιτές και η παραγωγή τροφίμων εκμεταλλεύονται την άγνοια του καταναλωτή και είναι κάτι που δεν θέλουν φυσικά εσείς να το γνωρίζετε. Σύμφωνα με έρευνα από το Πανεπιστήμιο Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες, η ζάχαρη ευθύνεται για το σχηματισμό ελευθέρων ριζών στη μεμβράνη των κυττάρων του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα την καταστολή της ικανότητας των νευρικών κυττάρων να επικοινωνούν μεταξύ τους. Αυτό με τη σειρά του δημιουργεί την θολούρα μέσα στο μυαλό και τη γνωστή σε όλους πνευματική ομίχλη. Η πιο σημαντική και μακροχρόνια αρνητική επίδραση της ζάχαρης στο σώμα μας είναι η προώρη γύραση. Ναι! Έχει αποδειχθεί ότι αν κατά τη διάρκεια της ζωής μας καταναλώνουμε μεγάλη ποσότητα ζάχαρης, ο οργανισμός μας πραγματικά γερνάει πολύ γρηγορότερα όσο εσωτερικά τόσο και εξωτερικά. Γι' αυτό αν θέλετε να παρατείνετε την νεότητά σας, καλό είναι αν όχι να κόψετε, τουλάχιστον να περιορίσετε στο ελάχιστο την κατανάλωση ζάχαρης. Να θυμάστε ότι η υγεία σας βρίσκεται στα χέρια σας. Και τώρα θα ήθελα να σας προτείνω να κατεβάσετε τον οδηγό, ο οποίος θα σας βοηθήσει να κόψετε τα γλυκά και τις βλαβερές τροφές. Τον σύνδεσμο για να κατεβάσετε τον οδηγό θα βρείτε κάτω στην περιγραφή του βίντεο.
Αλήθεια φίλοι μου, εσείς πώς θα πάτε με τη ζάχαρη? Θα ήθελα να γράψετε στα σχόλια αν την έχετε κόψει ή το σκέφτεστε. Και γενικά τη γνώμη σας σχετικά με τη ζάχαρη. Αν το βίντεο σας ήταν χρήσιμο, πατήστε το κουμπί μου άρεσε και μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Αυτά από μένα για σήμερα, ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Σας εύχομαι το καλύτερο. Να είστε υγιείς.